Ανοίγουν δουλειές στην Αθήνα. Γνωρίζουμε ότι αυτές οι δουλειές το αργότερο τον Οκτώβριο θα κλείσουν, γιατί είναι η καλοκαιρινή σεζόν. Είναι μια περίοδος που ο κόσμος βρίσκει μια απασχόληση. Εδώ θέλω εσάς όμως, για να μην μιλάμε όλοι οι υπόλοιποι, να δούμε καταρχάς ποια είναι η εικόνα που έχετε. Η εικόνα που έχω πρώτα-πρώτα είναι αυτή που έχω και μέσα από τα στοιχεία. Να κάνω μια μικρή διόρθωση. Ξεκινήσατε λέγοντας ότι και είπατε ότι είναι αύξηση της ενεργίας κατά 2%. Είναι αύξηση της απασχόλησης κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες και δεν είναι μάλιστα. 2% ακριβώς. Η απασχόληση αυξήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, διότι ο ΑΣΑ αναφέρεται σε ένα τρίμηνο προηγούμενο. Μάλιστα. Αυξήθηκε κατά περίπου 2,9% στο πρώτο τρίμηνο του 2016 έναντι του πρώτου τρίμηνου του 2015. Αυτό σημαίνει γύρω στις 102.000 περισσότερες θέσεις απασχόλησης στην οικονομία. Δηλαδή είναι μια καθαρή αύξηση της απασχόλησης. Που αντιστοιχεί, όπως έδειξε και ο ΣΑ, στο συν 2,9% αύξηση της απασχόλησης. Άρα η ανεργία, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία, μειώνεται. Μειώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Από το 25,3% έχει φτάσει στο 23,3%. Παραμένει υψηλή. Το 23,3% είναι πολύ υψηλό. Αλλά είναι δύο ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα. Και έχουν προέλθει από καθαρή αύξηση απασχόλησης. Δεν έχουν προέλθει επειδή μετανάστευσε κάποιος. Έχουν προέλθει επειδή άνοιξαν περισσότερες θέσεις εργασίας στην οικονομία. Τώρα, όπως είπατε, τι θέσεις εργασίας, ποια διάρκεια, ποιες είναι οι συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό ερώτημα. Κοιτάτε, υπάρχει μια εποχική ανεργία που είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή, υπήρχε πριν την κρίση, υπάρχει και μετά την κρίση. Δηλαδή, ορισμένες περιοχές στα νησιά μας, παραδείγματος χάρη, που δέχονται τουριστικά κύματα, υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων, οι οποίες δουλεύουν εποχικά και μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως παραδείγματος χάρη οι ξενοδοχείο υπάλληλοι, έχουν κλείσει συμφωνία συλλογική φυσικά με τους επιχειρηματικούς φορείς, με τα ξενοδοχεία, με τους ξενοδόχους και επαναπροσλαμβάνονται όταν ξαναξεκινάει η σεζόν. Που σημαίνει ότι και κατά τη διάρκεια του χειμερινών μηνών παίρνουν το επίδομα για τους ξενοδοχείο υπαλλήλους ή βοήθημα, ανάλογα αν δεν έχουν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα. Άρα είναι μια κατοχυρωμένη, θα λέγαμε, μορφή εποχικής απασχόλησης, όπως και οι οικοδόμοι αντίστοιχα δουλεύουν τους καλοκαιρινούς μήνες και κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών παίρνουν το επίδομα ανεργίας τους. Θέλω να πω λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι διαρθρωτικού χαρακτήρα. Δηλαδή υπήρχε πριν την κρίση, παραμένει μετά την κρίση και είναι ρυθμισμένο. Τώρα στην πράξη αν αυτή η ρύθμιση ισχύει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Μια άλλη υπόθεση. Είναι μια άλλη υπόθεση, γιατί ξέρουμε ότι τα ξενοδοχεία προσλαμβάνουν και μαύρη εργασία και πρακτικά ασκούμενους και από άλλες χώρες, μαθητευόμενους. Άρα λοιπόν υπονομεύεται στην πράξη, αν δεν υπάρχουν ισχυρά. Ένα άλλο μοντέλο, κυρία Καραμεσίνη, το βάζω τώρα, γι' αυτό σας διακόπτω, πάνω σε αυτό που λέτε. Ένα άλλο μοντέλο είναι να τους προσλαμβάνουν για οκτάωρη, για απασχόληση τετράωρη και τελικά να τα βρίσκουν μεταξύ τους, αν τους απασχολήσουν δύο επιπλέον ώρες ή τέσσερις επιπλέον ώρες. Δεν εμφανίζεται επίσημα δηλαδή το 8ωρο. Ναι, δεν ξέρω πόσο τα βρίσκουν μεταξύ τους, διότι τα... Όταν λέω τα βρίσκουν μεταξύ τους, ενώ γίνεται μια κατηδίαν συμφωνία και όχι μια φανερή. Πάντοτε γίνονται συμφωνίες, αλλά το θέμα είναι αν το αδύναμο μέρος αναγκάζεται να αποδεχθεί τη συμφωνία. Προφανώς. Αλλά όταν θα έρθει η στιγμή που θα απολυθεί, ξέρετε πολύ καλά ότι αν πάρει αποζημίωση, είναι το τετράωρο. Αυτό που φαίνεται, όχι το οκτάωρο. Ακριβώς. Και τα ασφαλιστικές εισφορές ομοίως. Ακριβώς. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που εμφανίζονται ως μερικά απασχολούμενοι. Διότι, όπως ξέρετε, τα στοιχεία της Εργάνης δείχνουν ότι οι νέες προσλήψεις κατά 55% γίνονται μερική απασχόληση, ως συμβάσει μερική απασχόληση. Αλλά αυτό, όπως έχει τονιστεί επανειλημμένα, υποκρύπτει πλήρη απασχόληση, δηλαδή εργασία με πλήρες ωράριο, αλλά ασφαλισμένη κατά το ίμιση. Δεν έχουμε στοιχεία να δούμε πόσες από αυτές τις προσλήψεις αντιστοιχούν σε κανονική μερική απασχόληση και πόσο σε συγκεκαλυμμένη πλήρη απασχόληση, που παραβιάζει και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν έχουμε τα στοιχεία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ενδείξεις, οι οποίες μας κάνουν βέβαιους ότι
Αυτό είναι ένα εκτεταμένο φαινόμενο. Και στην περιοδία μου στην Κρήτη, που πραγματικά μίλησα με ανθρώπους οι οποίοι ήταν και συνδικαλισμένοι και με συνδικάτα εργαζομένων και ξέρουν εδώ είχα παλήλων, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ για τον οργανισμό, όπως γνωρίζετε, το γιατί δίνουμε τα εποχικά. Κομμάτι, το συγκεκριμένο, ναι. Μου είπαν ακριβώς, όλα τα συνδικάτα τονίζουν πολύ αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο, μαζί με το φαινόμενο της μαύρης εργασίας, ιδίως τώρα που έχουμε, έχουμε τουριστική περίοδο, της μαύρης εργασίας και μάλιστα της παραβίασης των ανώτατων ορίων πρόσληψης μαθητευόμενων και μάλιστα από το εξωτερικό, από επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού τομέα. Α, μάλιστα. Αυτό είναι... Διότι υπάρχει ένα πλαφόν, όπως ξέρετε, στο να προσλαμβάνουν μαθητευόμενους. Ναι, σε κάθε επιχείρηση. Το φαινόμενο τώρα, φαντάζομαι θα το έχετε παρατηρήσει, ακούγεται τουλάχιστον, να έχει βρει ένας άνθρωπος μία θέση εργασίας, δεν ξέρω αν τον πω εργαζόμενο ή άνεργο, γι' αυτό με βλέπετε να δυσκολεύομαι, να έχει βρει κάποιος, εν πάση περιπτώσει, μία θέση εργασίας, με συνθήκες μαύρης εργασίας όμως, και να διατηρεί το επίδομα του ΟΑΕΔ. Αυτό συμβαίνει, γιατί όπως γνωρίζουμε... Και δεν μπορεί και να καταμετρηθεί αυτό. Δεν μπορεί. Αν δεν υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι πάνω σε αυτό, αλλά τώρα αυστηροί έλεγχοι όταν υπάρχει ένα όταν οι άνεργοι παίρνουν επίδομα 360 ευρώ το μήνα, αυτό... Όσο και να κάνεις ελέγχους, υπάρχει ένα κίνητρο σε κάποιον που παίρνει 360 ευρώ και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, να το αθροίσει με κάποιο εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη απασχόληση, ούτως ώστε να ανταπεξέλθει οικονομικά και ο ίδιος, αν είναι μονομελές νοικοκυριό, και τα άλλα μέλη του νοικοκυριού στο οποίο ανήκει. Άρα λοιπόν, υπάρχει ένα φαινόμενο μαύρης εργασίας, το οποίο διωγγώνεται όχι μόνο από την έλλειψη ελέγχων, αλλά και από την ανεπάρκεια κοινωνικών παροχών, μεταξύ των οποίων και το επίδομα ενεργείας, να καλύψουν τα έξοδα διαβίωσης και μάλιστα αξιοπρεπούς διαβίωσης των ανθρώπων. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν έχει καταπολεμηθεί η μαύρη εργασία, όμως έχουν δημιουργηθεί και περισσότεροι παράγοντες που οδηγούν πια εκεί. Ακριβώς. Υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για τη μαύρη εργασία από την πλευρά πια αυτών που παίρνουν τα επιδόματα και για όσο διάστημα τα παίρνουν, γιατί μην αυταπατώμεθα. Το 90 περίπου % των ανέργων δεν παίρνει επίδομα ενεργείας. Αλλά μπορεί να έχει μια δυνατότητα να πάρει, ας πούμε, να έχει δωρεάν εισιτήριο στις αστικές κοινωνίες ή να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα απασχόλησης το οποίο προϋποθέτει τη μακροχρόνια ενεργία. Άρα δεν έχει κίνητρο να δηλώσει την εργασία του, διότι χάνει τα μόρια της μακροχρόνιας ενεργίας. Υπάρχουν δηλαδή στρατηγικές επιβίωσης, θα λέγαμε, στην προσπάθεια των ανέργων να βρουν μια διέξοδο στην απασχόληση, που προκειμένου να διατηρήσουν αυτές όσες κοινωνικές παροχές έχουν, προσφεύγουν στη μαύρη εργασία προκειμένου να μην χάσουν αυτές τις κοινωνικές παροχές και ταυτόχρονα το δικαίωμά τους να εξασφαλίσουν μια θέση απασχόλησης. Προκειμένου να έχουν κάτι ολοκληρωμένο δηλαδή, προσπαθούν από κάθε πλευρά να... Ναι, σας μιλάω για τα κίνητρα. Ένα περιβάλλον. Ναι, ακριβώς. Αυτό. Οπότε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι παράγοντες που γεννούν. Εκτός από την ανεξέλεγκτη βέβαια κατάσταση που υπάρχει, όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους όπως ο ΣΕΠΕ ή το ΙΚΑ δεν επαρκούν σε σχέση με το στελεχειακό του δυναμικό, το προσωπικό τους, να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους, τότε από την πλευρά της εργοδοσίας υπάρχει η κατάχρηση όλης της θέσης που έχουν στην αγορά εργασίας, μέσα σε μια αγορά εργασίας που έχει πάρα πολλούς ανέργους, όπου εκεί επιβάλλουν πια τη μαύρη εργασία, λόγω για να αποφύγουν τις ασφαλιστικές εισφορές προφανώς. Νομίζω θα ήταν περιττό να σας ρωτήσω για το τι ηλικίες πια βλέπετε στον ΟΑΕΔ που έρχονται και αιτούνται επιδόματος. Κοιτάτε, επίδομα διεκδικούν όσοι συμπληρώνουν πάνω από 7 μήνες απασχόληση. Που σημαίνει ότι έχει μετατοπιστεί, επειδή υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων που φεύγει από μεγάλες επιχειρήσεις που κλείνουν. Ακούτε το τελευταίο διάστημα, πολλές επιχειρήσεις που κλείνουν. Αλλά και κατά τα προηγούμενα χρόνια έκλεισαν πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. Όπου οι μεγάλες επιχειρήσεις είχαν ένα μεγάλο μέρος προσωπικού το οποίο διατηρούσε για πάρα πολλά χρόνια. Αυτοί οι εργαζόμενοι κατοχύρωναν δικαίωμα σε 12 μήνες διάρκειας επίδομα ανεργίας. Αλλά μετά τη 12 μήνη διάρκεια μπορούσαν και είχαν πρόσβαση στο επίδομα το βοήθημα μάλλον μακροχρονίως ανέργων αν το εισόδημά τους ήταν κάτω από ορισμένο πλαφόν. Υπήρχε όμως μια άλλη κατηγορία προσωρινών εργαζομένων και εδώ έρχομαι σε αυτό που λέτε εσείς,
προσωρινά εργαζόμενοι, δηλαδή με συμβάσεις περιορισμένης διάρκειας, ναι, οι οποίοι έχουν ως προϋπόθεση τους 7 μήνες συνεχόμενης απασχόλησης για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στο επίδομα. Άρα αλλάζει η σύνθεση αυτών και άρα και η μέση διάρκεια καταβολής των επιδομάτων. Άρα είναι όλο αυτό το μείγμα των ανέργων, στον πληθυσμό των ανέργων, που καθορίζει και τη μέση διάρκεια των καταβολής των επιδομάτων και, και την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση οι άνεργοι στο επίδομα των μακροχρονίων ανέργων, που όπως γνωρίζετε το παίρνουν λίγοι, γιατί λίγοι συγκεντρώνουν την προϋπόθεση της 12μηνης επιδότησης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας, κυρία Καραμεσίνη. Με χαρά να έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε όταν θα έχετε να πείτε και ενδεχομένως νεότερα από την πλευρά του ΑΕΔ που αφορούν το. Σήμερα ξεκινάει, όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας για 3.739 θέσεις εργασίας στους 17 δήμους που καθορίστηκαν ως πρώτοι δήμοι, ως θύλακες δηλαδή ψηλής ανεργίας. Και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μόνοι μας, όσον αφορά την εργασιακή εμπειρία των νέων. Δηλαδή, τετράμινη πρακτική άσκηση, οχτάμινης επιχορήγησης κανονική θέση εργασίας, συν δέσμευση των επιχειρήσεων να διατηρήσουν για κάποιο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη επιχορήγησης τους ανέργους. Άρα, ξεκινούμε προγράμματα μέσα στον Ιούλιο και στις αρχές του Αυγούστου, και στο τέλος του Αυγούστου θα έχουμε και ένα τρίτο πρόγραμμα, μάλλον τέταρτο πρόγραμμα, γιατί έχουμε ένα της κοινοφελούς, δύο της εργασιακής εμπειρίας, τρίτο πρόγραμμα ο επόμενος κύκλος κοινοφελούς για 34 δήμους, και στη συνέχεια τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου έχουμε το πρόγραμμα νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 έως 49 ετών. Έχουμε δηλαδή, καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα και να αναμένουν οι θεατές σας, που είναι ενδιαφερόμενοι, αυτά τα προγράμματα για να μπορέσουν να συμμετέχουν. Σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Πάμε να δούμε με τη Σουζάνα Κλιμεντίδη. Καλώς ήρθες, Σουζάνα. Μετά από τα ποσοστά ανεργίας ή μετά τα ποσοστά